και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά σε όλους. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος ευλόγησε σήμερα το μεσημέρι την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα που ήθιστε να κόβεται 12 ώρες πριν από την έλευση του νέου χρόνου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου παρουσία των τοπικών αρχών. Στο νέο Περιφερειάρχη, μια και πλέον η αυτοδιοίκηση αποκτά νέο σχήμα, καλή δύναμη κύριε Περιφερειάρχη, στο έργο σας. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τόνισε για άλλη μια φορά τη σημασία της ενότητας ώστε να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα η τοπική κοινωνία τις δυσκολίες της νέας χρονιάς. Σκεφτόμουν ότι πλέον δεν έχει σημασία τι δεν έχουμε, αλλά να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε το καλύτερο με ό,τι υπάρχει. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος να πει κανείς ότι δεν θα κάνει τίποτα επειδή μπορεί να κάνει μόνο λίγα. Και τα λίγα πλέον σώζουν στον τόπο μας. Γι' αυτό έρχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, στους ηγέτες μας, στους πολιτικούς μας και σε όλους τους άρχοντες μας. Τούτη τη χρονιά ο Θεός να τους χαρίσει δύναμη και υγεία. Να φέρουν εις πέρας το έργο που αναλαμβάνουν. Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσε και ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός που τόνισε ότι το 2011 θα αποτελέσει μια χρονιά σταθμό για την περιοχή μέσα από την εφαρμογή του Καλλικράτη. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή χρονιά και να ξέρουν ότι στην περιφέρεια Θεσσαλίας θα βρίσκουν πάντα έναν συμπαραστάτη στα προβλήματά τους, είτε είναι μεγάλα καθημερινά, είτε είναι μεγάλα, είτε είναι μικρά καθημερινά που ανάγονται σε μεγάλα. Ευχόμαστε και θα προσπαθήσουμε η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη, να είναι πιο δημιουργική, πιο αποτελεσματική, να είμαστε αισιόδοξοι, με σύνεση, μυαλό, προσπάθεια και αποτέλεσμα.